Αλλάζει ο σχεδιασμός για τα δικαστικά μέγαρα της Κρήτης που προέβλεπε δύο νέα κτίρια και αποκατάσταση ενός υφιστάμενου. Ο Υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης υπέγραψε απόφαση με την οποία αναμορφώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, το οποίο πλέον περιλαμβάνει νέο δικαστικό μέγαρο μόνο στο Ηράκλειο. Για το Ρέθυμνο προβλέπεται ανακατασκευή του δικαστικού μεγάρου, συντήρηση και διαχείρισή του μέσω ΔΙΤ, ενώ τα Χανιά εξαιρούνται του ενιαίου σχεδιασμού. Μία έκταση, η οποία είναι εντός του ιατρίου, με δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου, απεδόθη σε ιδιώτη, με αποτέλεσμα η όλη, ο όρος χωροταξικός σχεδιασμός αυτής της εκτάσεως να ανατραπεί, και το δεύτερο ότι μία έκταση πάλι από το συγκεκριμένο χώρο έχει χαρακτηριστεί ως δασική. Πριν από δύο μήνες, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Βασίλη Κεγκέρογλου για το γραφειοκρατικό αδιέξοδο αναφορικά με τη δημοπράτηση του έργου του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου, ο αρμόδιος υφυπουργός είχε δεσμευτεί για απεμπλοκή και διαχωρισμό των έργων. Για τα δικαστικά μέγαρα στην Κρήτη, η λύση που επιλέχθηκε θα επιτρέψει το έργο να δημοπρατηθεί άμεσα και να υλοποιηθεί εντός της επόμενης κυβερνητικής μας θητείας. Η χωροθέτηση νέου δικαστικού μεγάρου Χανίων σε έκταση του πρώην θεραπευτηρίου ψυχικών παθήσεων σκόνταψε στον δασικό και στον ιδιωτικό χαρακτήρα που εν τέλει πήρε. Ωστόσο, η εξέλιξη ήρθε να ικανοποιήσει το αίτημα του δικηγορικού κόσμου για παραμονή των δικαστικών υπηρεσιών στο ιστορικό κτίριο της πλατείας δικαστηρίων. Εμείς, σαν δικηγορικό σύλλογο Χανίων, από παλιά παραδοσιακά, εμένουμε ότι αυτός ο χώρος όπου στεγαζόμαστε εμείς σήμερα είναι ο καταλληλότερος χώρος, είναι στο κέντρο της πόλεως, έχει έρθει και έθεν χώρος σταθμεύσεως. Το ζητούμενο για τις δικαστικές υπηρεσίες των Χανίων είναι η αποσυμφόρησή τους, που σύμφωνα με τον Δικηγορικό Σύλλογο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μεταφοράς των αρχείων. Σήμερα ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων είναι αναγκασμένος να μισθώνει δύο διαμερίσματα, προκειμένου να καλύψει την κρατική αδυναμία εξασφάλισης στέγης για τα αρχεία των δικαστηρίων. Η πρόταση για αποκατάσταση της παλιάς δικαστικής φυλακής και διαμόρφωσης χώρου για το σκοπό αυτό έχει γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όχι μόνο έχουμε ζητήσει, αλλά έχει ήδη χορηγηθεί αυτή η δυνατότητα και εκ μέρους του συγκεκριμένου Υπουργείου και του ΤΑΚΔΙΚ έχει ζητηθεί η σύνταξη σε μελέτης πυροπροστασίας και πυρανίχνευσης, ούτως ώστε να μεταφερθούν στο συγκεκριμένο χώρο. Αναφορικά με την ανακατασκευή του δικαστικού μεγάρου Ρεθύμνου μέσως ΔΙΤ, αναμένεται να προχωρήσει μαζί με την ανάταξη του σιδηροδρομικού άξονα Βόρειας Ελλάδας και το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου συνολικού κόστους επένδυσης 300 εκατομμυρίων ευρώ.